Οι επιδοτήσεις θα έρθουν νωρίτερα. Δεν υπάρχει λόγος και δεν συντρέχει. Αρχές Αυγούστου. Εκεί. Αν δούμε το απόσπασμα του κυρίου Βορύδη στη Βουλή, μίλησε για τρεις μήνες νωρίτερα. Οι τρεις μήνες νωρίτερα είναι 15 Ιουλίου. Αν πούμε ότι πληρώνεται 15 Οκτωβρίου παραδοσιακά. Οι τρεις μήνες νωρίτερα, 15. Εμείς λέμε τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Αφήνουμε και ένα περιθώριο. Είναι θέμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι Υπουργοί Γεωργίας έχουν θέσει προτάσεις. Είναι όλα θετικά. Γιατί ακούστε να δείτε, κύριε Κουμαντά, και κατά ψέματα. Όπως πλήττεται ο Έλληνας παραγωγός, πλήττεται και ο Ιταλός και ο Ισπανός. Και αυτοί έχουν προβλήματα. Και ο Ισπανός δεν μπορεί να πουλήσει το λάδι του. Το έχει πουλήσει τζάμπα. Οι δεξαμενείς είναι γεμάτες. Γίνεται αποθεματοποίηση. Εμπορικές πράξεις δεν υπάρχουν. Στην Ιταλία τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Έχουν κλείσει τα σύνορα. Υπάρχει πρόβλημα καλλιεργητικό. Οι άνθρωποι θρυνήσανε χιλιάδες θύματα στην Ιταλία. Φοβούνταν να βγουν από το σπίτι έξω να πάνε καλλιεργήσουν και τα χωράφια τους. Mm-hmm. Σε μια καθαρά γεωργική χώρα. Όλα αυτά όμως συνενούν να υιοθετηθούν αυτά. Και θα σας πω γιατί εγώ είμαι τόσο πεπισμένος. Η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ξεκίνησε 2 μήνες νωρίτερα, αρχές Μαρτίου. Ήρθε ο κορονοϊός, δουλέψαμε με τηλεργασία όσοι δουλέψαμε, κάναμε μια ασφαλής ενεργοποίηση, θεωρώ ότι έχουμε κάνει μια ασφαλής ενεργοποίηση και έρχεται η καταληκτική ημερομηνία που είναι 15 Μαΐου. 15 Μαΐου, κύριε Κουμαντάκη, έρχεται η Ιταλία και λέει πλήττομαι, έχω προβλήματα, έχω χιλιάδες θανάτους. Προηγούμε, σαν να σου λέει. Ναι. Στο κομμάτι των ενισχύσεων. Θέλω να μια παράταση για να φτιάξω το φάκελο. Και αυτό, βέβαια. Δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον ένα μήνα παράτασης, ναι, με συνοπτικές διαδικασίες και τον υιοθετούν όλα τα κράτη-μέλη. Το παίρνει και η Ελλάδα μας και το κρατάει την ενεργοποίηση της ανοιχτή μέχρι τις 15 Ιουνίου. Επομένως, δίνει μία ανάσα κατά ένα μήνα σε όλους τους Έλληνες παραγωγούς, είτε ετεροεπαγγελματίες λέγονται είτε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, και αυτοί οι παραγωγοί συνεχίζουν και κάνουν χωρίς άγχος την ενεργοποίησή τους. Έρχεται η ώρα της πληρωμής. Γιατί να μην υιοθετήσουμε την πληρωμή. Επομένως, συμφωνώ. Στην Ιταλία θα δοθούν νωρίτερα, κύριε Χιλετζάκη, έτσι ερώτηση λόγω για τις κατάστασεις τις οποίες είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα. Ναι, θα δοθούν, θα δοθούν νωρίτερα, έτσι. Ναι, θα δοθούν νωρίτερα. Συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες, δηλαδή. Ναι, λογικά πρέπει να δοθούν νωρίτερα. Αλλά θεωρώ ότι όλοι θα μπούμε στον ίδιο κουβά. Τι θέλω να πω όμως. Ένα ωραίο plan B, ναι, ένα σχέδιο Β, είναι πολύ σωστή η πρόταση του κυρίου Γεγέρογλου. Και δεν την πετάει και ο Υπουργός, από ό,τι άκουσα την απάντησή του στη Βουλή. Την κρατάει, έτσι. Την κρατάει την πρόταση. Δεκτικότατος. Ο κύριος Βορύδης είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που είναι της πιάτσας που λέμε εμείς. Έχουμε συζητήσει άπειρες φορές μαζί του. Είναι ευφιέστατος και το έχει αυτό που έχει. Το επικοινωνιακό και δεν αφήνει τίποτα κάτω να πέσει, θα επεξεργάζεται τα πάντα. Δεν μπορούμε όμως να εφαρμόσουμε το σχέδιο Β χωρίς να δούμε. Το Α σχέδιο, αν έχει θετική εξέλιξη, αρνητική. Γιατί να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο, να χρεωθεί τα χρήματα αυτά, να τα δώσουμε. Δεν συντρέχει τόσο μεγάλος κίνδυνος. Για μας θεωρώ ότι είναι επιτυχία το μήνα Αύγουστο, το πρώτο δεκαήμερο. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι κρατάει μια πισινή με βάση τα όσα υπόθηκαν διαστόματος του κυρίου Γεγέρογλου. Προς όφελος πάντα των αγροτών, προς όφελος των παραγωγών, για να μην χάσουν σε καμία των περιπτώσεων τα χρήματα των επιδοτήσεων. Εμείς τώρα που βρίσκουμε λάθος τον Υπουργό. Τον Υπουργό τον βρίσκουμε λάθος σε κάποιες αναγγελίες που έχει κάνει και δεν τις έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα. Όπως. Είναι η απόσταξη κρίσης. 15 εκατομμύρια τα έχουν κλειδωθεί. Είναι στον κωδικό, είναι στο συρτάρι του Υπουργείου. Και 2 εκατομμύρια για τον πράσινο τρίγο, δηλαδή 17 εκατομμύρια. Αυτά τα 17 εκατομμύρια έπρεπε να έχουν δοθεί εχθές, να έχει ξεκινήσει η διαδικασία, γιατί σε λιγότερο από 1,5 μήνα τριγάμε τα μπέλια μας. Οι δεξαμενές όλων των εινοποιείων είναι γεμάτες, οι εινοποιοί δεν βλέπουν φως στο τούνελ να πάρουν στα φύλλα, αν δεν γίνει η απόσταξη κρίσης. Τα λεφτά υπάρχουν και εκεί χρειάζεται, δεν χρειάζονται τα βήματα χελώνας, χρειαζόμαστε άλματα. Και όχι βήματα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στον πράσινο τοίχο. Χτινοτρόφοι. Πάθανε την πανολεθρία που πάθανε. Το Πάσχα δεν πουλήσανε τα αρνιά, κλειστή εστίαση, κορονοϊός, κλεισμένοι άνθρωποι στα σπίτια, προβλήματα. Δεν γίνανε οι εμπορικές πράξεις. Τάζει στους κτηνοτρόφους 31 εκατομμύρια ευρώ. 4 ευρώ ανακεφαλή κατσικιού ή προβάτου στα μεγάλα ζώα άνω του έτους. Δεν τα δίνει.
Από εβδομάδα σε εβδομάδα, ναι, θα τα δώσει, δεν θα τα δώσει. Έρχονται οι αλλίες, έρχονται οι ανθρώποι. Αυτά τα χρήματα υπάρχουν στον κουμπαρά του Υπουργείου. 150 εκατομμύρια ευρώ πήρε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ναι, να ενισχύσει τους κλάδους που έχουν πληγεί. Τι απομένει δηλαδή να ανάψει το πράσινο φως? Δεν ξέρουμε. Από εβδομάδα σε εβδομάδα, από έγκριση σε έγκριση, όταν είσαι σε πόλεμο, τις αποφάσεις παίρνουν οι ηγέτες. Εφόσον τα λεφτά είναι στο τέτοιο, δώστε στους παραγωγούς να αποσυμφορηθεί η αγορά. Όταν τώρα σε 1,5 μήνα τριγάμε, και έρχονται οι αμπελουζοί και μας πιάνουν και μας λένε τι θα κάνουμε τα σταφύλια. Και έρχονται, και ο εινοποιός, δηλαδή το πρωί με παίρνει ο αμπελουργός και το μεσημέρι ο εινοποιός. Και ο εινοποιός μου λέει, μα έχουμε τίποτα εξελίξει από το Υπουργείο, τι θα γίνει με την απόσταξη κρίσης. Ακούμε τη μια δήλωση, ακούμε την άλλη δήλωση, βλέπουμε τη μια επαφή, βλέπουμε την άλλη. 3.500 τόνοι υπάρχουν σε εγκαταστάσεις ενός Ηρακλείου. Δεν έχουν οι εμπορικές μας πράξεις, είναι πεσμένες 97%. Για χθες ήρθε ένας μεγάλος προμηθευτής. Αυτά τα είπατε. Αυτά τα είπατε του κυρίου Βορύδη πρόσφατα. Όλα τα έχουμε πει από αυτά στον κύριο Χιλετζάκη. Βορύδη. Ναι. Ναι, όταν είχαμε τη συνάντηση με την ΚΟΣΟΕ, τη Συνεταιριστική Οργάνωση Ίνου Ελλάδος, τα είπαμε στον Υπουργό, τα υιοθέτησε ο Υπουργός, ήταν πολύ διαβασμένος. Μας είπε: έχω αυτά τα χρήματα. Ήρθε η ώρα όμως να τα δώσει. Αν δεν τα δώσει, θα υπάρχει πρόβλημα. Η φτηνοτρόφια πέρασε το Πάσχα. Και αν φτάξουμε, μάλιστα, τώρα στο Πάσχα του καλοκαιριού και δεν έχουν πάρει ακόμα την ενίσχυση αυτή. 31 εκατομμύρια εγκριμένα. Γιατί δεν τα δίνει? Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι προβληματισμοί μας δημιουργούν ανασφάλειες και δεν ξέρουμε το γιατί. Και σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και σε μια περίοδο που νομίζω επανέρχεται για μία ακόμα φορά το θέμα της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, έτσι, που δεν ξέρω τελικά με βάση τα όσα έχουν κατατεθεί στο τραπέζι. Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι αδικημένοι της προηγούμενης χρονιάς, αν θα αποκατασταθεί η αδικία με τις νέες προγραμματικές και με τα νέα δεδομένα που θα φέρει η όποια ΚΑΠ. Έτσι δεν είναι? Η προγραμματική περίοδος σχεδιάστηκε το 2014 και τη διανύσαμε 15-19. Ναι. Το 19 πήρε ένα χρόνο παράταση λόγω του κορονοϊού, πήγαμε στο 20, που το 20 ήταν η χρονιά γέφυρα για να φτιάξουμε το φάκελο, να μπούμε επίσημα το 21 στην προγραμματική περίοδο 21-27. Το 20 έφυγε. Το 21 όμως πρέπει να καταθέσουμε το φάκελο και να ξεκινήσει επίσημα η νέα προγραμματική περίοδο από το 22 μέχρι το 27. Οι αδικημένοι του παιχνιδιού ήταν πρώτα οι δεντρώδεις καλλιέργειες. Η χώρα μας είχε χωριστεί, κύριε Κουμαντάκη, σε τρεις περιφέρειες. Η πρώτη περιφέρεια ήταν τα Σιτηρά, τα Ψυχανθή. Ναι. Οι αρρώσιμες εκτάσεις. Η δεύτερη περιφέρεια ήταν οι δεντρώδεις καλλιέργειες. Η τρίτη περιφέρεια ήταν η χτινοτροφία και η τέταρτη ενίσχυση που αφορούσε όλους μαζί είχε να κάνει με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Mm-hmm. Η πρώτη περιφέρεια πήρε μέσα στην εξαετία 800 εκατομμύρια ευρώ. Η δεύτερη περιφέρεια, η περιφέρεια αυτή είναι τα Σιτηρά, για να ξεκαθαριζόμαστε. Τι σημαίνει Σιτηρά? Ένα στρέμμα Σιτηρά 42 ευρώ επιδότηση. Ελαιοκαλλιέργεια, αμπελουργία, πορτοκαλιές, δεντρώδεις καλλιέργειες, όλα αυτά. 55 ευρώ το στρέμμα. Απορρόφησε από όλο το προγραμματισμό αυτό 470 εκατομμύρια. Αυτά είναι χρήματα ετήσια. Δηλαδή τα 800 εκατομμύρια φορά την πληρωμή του έτους. Δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε τα 800 για τα Ψυχανθή, κάθε χρόνο έχουμε τα 470 για τις δεντρώδεις. Και έρθει η χτινοτροφία. Τρίτη και καταϊδρωμένη, σε εισαγωγικά η λέξη καταϊδρωμένη, με 410 εκατομμύρια ευρώ. Με 37 ευρώ, αν θυμάμαι, αναστρέμω βοσκότοπο. Το μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει με τα ψυχανθή και με τις αρρώσιμες καλλιέργειες. Η αρρώσιμη καλλιέργεια πήρε πάρα πολλά χρήματα από τη δεντρώδης καλλιέργεια και η δεντρώδης καλλιέργεια έχει κατακυλήσει πάρα πολύ. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ένας παραγωγός το 2015 που είχε 20 στρεματαελιές. Ναι. Έπαιρνε 5.000 ευρώ επιδότηση. Αν διαιρέσουμε τα 5.000 ευρώ με τα 20 στρέμματα, του τέστην 250 ευρώ το στρέμμα. Είχαμε όμως και τον παραγωγό το 2015 που είχε 20 στρέμματα ελιές και έπαιρνε 500 ευρώ επιδότηση. Γιατί δεν πανόγραφε, δεν είχε το ιστορικό δικαίωμα του παρελθόντος, του κακού παρελθόν. Ο παραγωγός ο ένας από τα 500 ευρώ επιδότηση θα πάει στα 1.100 και ο άλλος από τα 5.000 ευρώ πέφτει στα 1.100. Η αμπελουργία είχε περίπου στρεματική ενίσχυση
με τη συνδεδεμένη ενίσχυση που είχαμε τότε στην Ξανθιά Αρχόντισσα στη σταφίδα μας, 330 ευρώ το στρέμμα και τώρα θα πέσει στα 55. Καταλαβαίνετε ότι οι δεντρώδεις καλλιέργειες, ειδικά ο νομός Ηρακλείου και ειδικά η Κρήτη μας, και γιατί αναφέρω την Κρήτη μας, το 60% της έκτασης πάνω στο νησί το κρατάνε τα ελαιόδεντρα. Το 60% της έκτασης του νησιού. Πάνω από 33 εκατομμύρια ελαιόδεντρα είναι καλλιεργήσιμα σήμερα στο νησί. Αυτός ο ελαιοπαραγωγός μέσα σε μία πενταετία είδε μία μείωση στις αγροτικές του επιδοτήσεις της τάξης του 50 με 55%. Ύστερα είπα μία λέξη στην αρχή. Είπα τη λέξη σύγκληση. Αυτή η σύγκληση είναι μία ετήσια μείωση των αγροτικών ενισχύσεων όσον αφορά τις δεντρώδεις καλλιέργειες κάθε χρόνο. Αυτή η σύγκληση όμως έφερε στο παιχνίδι ανθρώπους να φύγουν εκτός επιδοτήσεων. Γιατί ένας άνθρωπος που ξεκίνησε με 1.000 ευρώ το 2015, ναι, που αυτά τα 1.000 του ευρώ καλλιεργούσε τα λίγο, τον πενιχρό, τον πολυτρεμαχισμένο κλήρο που είχε, έβαζε ένα τραχτέρτσι του καβετσελίας και έπαιρνε και 10 τσουβάλια λίπασμα και το βάζε. Αυτά τα 1.000 ευρώ τα έχασε το 2020, γιατί κάθε χρόνο είχε μία μείωση. Από 6 μέχρι 8% έφτασε στα περιβόητα 250 ευρώ και αυτά τα 250 ευρώ, μόλις φτάσει στα 250 ευρώ, χάνεται οριστικά η επιδότησή σου και δεν είσαι δικαιούχος αγροτικών επιδοτήσεων. Η νέα προγραμματική περίοδο δεν μπορεί να συγκριθεί όπως την προηγούμενη. Αν συγκριθεί όπως την προηγούμενη, δεν θα υπάρχει ελαιοκαλλιέργεια στην Ελλάδα. Αυτό που λέγεται χρυσός ελληνικός, που είναι η βαρσίδα μας στις εξαγωγές, θα χαθεί τελείως. Γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν ενισχυθεί ο ελαιοπαραγωγός, ο αμπελουργός, ο κτηνοτρόφος, δεν το συμφέρει να κάνει το επάγγελμα. Η ενίσχυση είναι ένα συμπληρωματικό εισόδημα, το έχει υιοθετήσει και η Ελλάδα μας, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέμε εισόδημα, κύριε Κουμαντάκη, γιατί φορολογείται από το πρώτο ευρώ η βασική ενίσχυση. Αυτή η βασική ενίσχυση είναι αυτή που μας φέρνει τα νέα χρήματα στη χώρα μας, που τα έχει ανάγκη η χώρα μας. Το δικό μου αφημί, τα δικά μου αγροτεμάχια φέρνουν αυτό το περιβόητο απόθεμα απ' έξω και έρχεται μέσα. Τώρα κάποιοι εταίροι μας, είτε αυτοί είναι Γάλλοι, είτε είναι Ισπανοί, είτε και Ιταλοί, που σε εισαγωγικά μας αγαπούν καλλιεργητικά, να μην παρεξηγηθώ, ναι, όλοι αυτοί θέλουν το εθνικό απόθεμα το δικό μας να γίνει ευρωπαϊκό απόθεμα. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε εμείς να το απορροφήσουμε με τα δικά μας χωράφια, με τους δικούς μας νέους ανθρώπους κάτω των 40 ετών, με τις δικές μας καλλιέργειες, θα φύγει αυτό το απόθεμα από εμάς και θα πάει σε αυτούς. Θα διαμοιραστεί. Και θα διαμοιραστεί. Λοιπόν, πάντως, ως προς αυτή την κατεύθυνση, μιας και ανοίξατε το κομμάτι του ελαιολάδου, είπατε προηγουμένως 33 εκατομμύρια, νομίζω είναι τεράστιος αριθμός. 39 είναι επίσημα κατεγραμμένα. 39 εκατομμύρια ελαιόδεντρα στην Κρήτη. Ωστόσο, έναν ενιαίο φορέα διαχείριση ελαιολάδου δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά βρίσκεται στα σκαριά. Προημερών είχαμε στη θέση που κάθεστε και τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Γαβαλά, ο οποίος είπε ότι μέχρι τον Οκτώβρη θα έχει συσταθεί και έτσι γενικότερα θα δοθεί μια διαφορετική όθηση στον κριτικό χρυσό και μάλιστα από τον Οκτώβριο και έπειτα θα αρχίσει να λειτουργεί και να δείχνει δείγματα γραφής. Δεν ξέρω αν έχουμε εξελίξεις γενικότερα, αν το τρέχετε ως Ένωση ως προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί οι παραγωγοί περιμένουν από τα δικά σας χείλη να ακούσουν κάποια πράγματα, γιατί και η χρονιά πήγε κακά ποιοτικά και ποσοτικά και γενικότερα έχουν προηγηθεί και άλλες μαύρες χρονιές. Και χρειάζεται εδώ πέρα μια σύγκληση, όπως είπατε προηγουμένως και εσείς δυνάμεων για να σηκώσουμε το ελαιόλαδο ψηλά. Είναι μονόδρομος η μπράντα. Καθενής με το μαγαζάκι του και από τη γωνία του δουλειά δεν κάνει. Έχουμε εξαιρετικά λάδια στην Κρήτη, από τη Σιτία μέχρι και τα Χανιά. Και όχι τώρα μηχανόλαδα που ακούγαμε με ένα ευρώ να δίνουμε δυστυχώς, το προηγούμενο διάστημα. Δυστυχώς η δουλειά πέρας ήταν αυτή. Έχουμε εξαιρετικά λάδια. Έχουμε ΠΟΠ ελαιόλαδα σε πάρα πολλές περιοχές. Η Κρήτη μας το 97% του παραγόμενου ελαιόλαδου μέχρι και προπέρυσι ήταν έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Το θέλανε οι γείτονές μας να το παίρνουν, να φτιάχνουν τα δικά τους λάδια και να είναι στην αγορά. Είναι μονόδρομος να γίνει ο ενιαίος φορέας διαχείρισης ελαιολάδου και είναι μονόδρομος γιατί. Γιατί όταν στη χώρα μας παίρνουμε επίσημα στοιχεία από την Ελστάτ και βλέπουμε ότι οι 300.000 τόνοι γίνονται εξαγωγή, παράγεται στη χώρα μας, ναι, και από τους 30.000 τόνοι, μόνο από τους 300.000 τόνους, όταν έχουμε μια χρονιά, βεντέ μας, οι 30.000 τόνοι είναι
μόνο τυποποιημένο ελαιόλαδο, καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα αυτά είναι απελπιστικά. Δηλαδή το 10% της παραγόμενης ποσότητας γίνεται εξαγωγή. Είναι πραγματικά απογοητευτικά τα στοιχεία. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ένα φως στο τούνελ. Οι 30.000 τόνοι έχουν γίνει 47.000 τόνοι. Έχουμε μία αύξηση μέσα σε δύο χρόνια σε 17.000 τόνους. Δηλαδή σημαίνει ότι οι ιδιώτες τυποποιητές βρίσκουν σιγά σιγά στο ράφι περιθώριο και μπαίνουν. Και λέω περιθώριο και γωνία μάλλον στο ράφι, γιατί οι Ιταλοί είναι οι μεγάλοι παίχτες στην τυποποίηση ελαιολάδου. Οι Ισπανοί μπορεί να είναι μεγάλοι παίχτες στην παραγωγή και να είχαν και μια υπερπαραγωγή πριν από ένα χρόνο που έφτασε περίπου 1.800.000 τόνους. Ναι. Μια μαμούθ, δηλαδή τα 2/3 της παγκόσμιας παραγωγής πάραξε μόνο η Ισπανία. Καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα νούμερα δεν θα πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς. Ναι, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Να το πούμε έτσι απλά. Είναι ανταγωνίσιμο το λάδι μας. Ο ενιαίος φορέας διαχείρισης ελαιολάδου ξεκίνησε από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Και θα εποπτεύεται και θα διοικείται από την Ένωση Όχι. Αγροτικών Συνεταιρισμών. Δεν θα εποπτεύεται ούτε θα διοικείται. Θα διοικείται από όλη την Κρήτη, από όλες τις ενώσεις. Έχει αξιόλογα στελέχη όλη η Κρήτη. Από τη μία άκρη της Κρήτης μέχρι την άλλη. Έχουμε κάνει μέχρι τώρα 4 ημερίδες. Η τελευταία ημερίδα που μένει να κάνουμε είναι στα Χανιά. Ναι. Δεν την έχουμε κάνει γιατί λόγω του κορονοϊού δεν μπορούσαμε να μαζευτούμε και να βρεθούμε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η ημερίδα στα Χανιά θα γίνει και θα πάρει σάρκα και οστά επίσημα ο ενιαίος φορέας διαχείρισης ελαιολάδου. Ήδη εχθές είχαμε συνάντηση με ένα αξιόλογο στέλεχος στον πρωτογενή τομέα, ναι, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αγορά. Έχουμε δει τις δυνατότητές της, είναι η Θεανό Ιβρέτζου, η αντιπεριφερειάρχη του πρωτογενού τομέα. Η οποία θέλει, πιστεύει σε αυτό τον ενιαίο φορέα διαχείρισης ελαιολάδου και στα δικά της σχέδια αυτό από παλιά. Αυτό είναι είδηση, κύριε Χιλετζάκη. Ναι. Και από παλιά και είμαστε σε συζητήσεις με τέτοιου είδους στελέχη που αυτά τα στελέχη θα βοηθήσουν με οικονομικά, ιδιωτικά κριτήρια πλέον και με όχι αυτό το συνεταιρίζεστε, την κουλτούρα τη συνεταιριστική, ναι, που μας έφερε στα επίπεδα που μας έφερε, να πάμε με ιδιωτικά κριτήρια να προχωρήσουμε, να μπούμε στην αγορά. Είμαστε όλοι μαζί, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι καρέγκλες. Αν ο πρόεδρος του ενιαίου φορέα διαχείρισης ελαιολάδου είναι από το Ηράκλειο, από τη Σιτή, από τα Χανιά ή από το Ρέθυμνο. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει ένα πολύ δυναμικό σχήμα, ένα σχήμα που να μπορεί να διαχειριστεί το ελαιόλαδο όλη της Κρήτης και να μην βλέπουμε και να μην είμαστε μάρτυρες των απελπιστικών τιμών όπως ήταν πέρυσι και της απελπιστικής ποιότητας. Γιατί η ποιότητα ήταν αυτό το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε πέρυσι με τις χιλιάδες τόνους βιομηχανικό ελαιόλαδο. Επομένως, ο ενιαίος φορέας διαχείρισης ελαιολάδου δεν θα είναι μόνο το marketing, δεν θα είναι μόνο το μπουκάλι, δεν θα είναι μόνο η πρόθεση. Θα είναι και η δακοκτονία, θα είναι και σωστές συμβουλές προς τους παραγωγούς για να μαζεύουμε ποιοτικό και ασφαλές ελαιόλαδο. Μια συντεταγμένη έτσι προσπάθεια από όλες τις ενώσεις. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία όσον αφορά το ελαιόλαδο. Αν δεν το κάνουμε τώρα αυτό που έχουμε τερματίσει, δεν ξαναγίνεται ποτέ. Κύριε Χιλετζάκη, ήσασταν καταιγιστικός, μου είπατε για τα πάντα, συζητήσαμε τα πάντα, μου δώσατε και την είδηση. Θεανό Βρέτζου ακούγεται για το όνομα της Προεδρίας, να το πω έτσι, του ενιαίου φορέα διαχείρισης ελαιολάδου. Ακούγεται για καλή θέση του ενιαίου φορέα. Το κρατάμε. Πρόεδρος θα μπει από ενώσεις και θα δούμε ποιος θα είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χιλετζάκη.